Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, ακούστηκε αρκετές φορές, επαναλήφθηκε και σήμερα, ότι λίγο πολύ δεν χωράει αντίλογος στην ψήφισή του, αφού αφορά την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο ευρωνοσιακών οδηγιών, από τις οποίες δεν μπορούμε να αποκλίνουμε. Και ως ένα βαθμό, από τη μεριά αυτών που προβάλλουν ως μονόδρομο την ευρωνοσιακή πορεία της χώρας, είναι έτσι. Αν και ακόμα και σε αυτή την υποχρέωση ενσωμάτωσης υπάρχει ένα σχετικό περιθώριο ευελιξίας για τον τρόπο που κάθε κυβέρνηση θα εφαρμόσει τους αντίστοιχους κανόνες. Ποιες ανάγκες όμως έρχονται να εξυπηρετήσουν αυτές οι οδηγίες, ποιανού τελικά τα συμφέροντα θωρακίζουν? Οι συγκεκριμένες οδηγίες, όπως και πληθώρα αντίστοιχων, τις οποίες έφεραν για ψήφιση όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με προεξάρχουσα την τελευταία του ΣΥΡΙΖΑ, εντάσσονται και συμβάλλουν στην παραπέρα οικοδόμηση του επωνομαζόμενου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή έναν πιο αντιδραστικό χώρο, μέσα στον οποίο μπορούν να αξιοποιούνται από κοινού όλοι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί των κρατών μελών για να εξουδετερώνουν ό,τι μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο για τα ιερά και τα όσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμφέροντα του ευρωνοσιακού κεφαλαίου σε βάρος των δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων των κρατών μελών. Μάλιστα, η ανάγκη θωράκισης από τους κραδασμούς γίνεται πιο επιτακτική σε περιόδους κρίσεων, όπου θεριεύουν οι ανταγωνισμοί για το ποιας εθνικής αστικής τάξης τα συμφέροντα θα πληγούν λιγότερο. Περιόδους που φαίνεται και σε όλο της το μεγαλείο αυτή η γνωστή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, που μένει στα λόγια όταν κινδυνεύουν τα κέρδη κάθε αστικής τάξης και εκδηλώνεται αντίθετα όταν πρόκειται να νομοθετηθούν μέτρα περιορισμού ενάντια στους λαούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που θεριεύουν οι περιορισμοί και καταστολή σε βάρος του λαϊκού κινήματος, κοινός και πάντα ορατός εχθρός για τα συμφέροντα της Ένωσης. Αυτό το ομολογεί μάλιστα και η ίδια η κυβέρνηση στο σκεπτικό της αιτιολογικής έκθεσης του παρόντος νομοσχεδίου. Επισημένοντας τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σχετικά με τα μέτρα που διευκόλυναν την άσκηση της ποινικής δίωξης, λέτε ότι τώρα είναι καιρός να αναλυφθεί η δράση ώστε να βελτιωθεί η ισορροπία ανάμεσα στα μέτρα αυτά και στην προστασία των ατομικών δικονομικών δικαιωμάτων. Τι ομολογείτε δηλαδή? Αυτό το οποίο κατήγγειλε από την αρχή το ΚΚΕ, ότι οι ρυθμίσεις δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας που εφαρμόζονται εδώ και δύο και πλέον δεκαετίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνομα της διευκόλυνσης της άσκησης των ποινικών διώξεων, έφυγαν και θίγουν ακόμα και αυτά τα ελάχιστα ατομικά δικαιώματα, ουσιαστικά και δικονομικά. Εξάλλου, είναι αποκαλυπτικό ότι παρά τις κούφιες διακηρύξεις πως στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών είναι η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την ίδια ώρα εισάγονται μια σειρά από ποινικές διατάξεις, όπως έγινε και στους νέους ποινικούς κώδικες, που συρρυκνώνουν και καταστρατηγούν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Ακόμα και στην οδηγία 800 του 2016, που αφορά τις ελάχιστες μόνο και όχι όσες πραγματικά θα χρειάζονταν δικονομικές εγγυήσεις για τους ανήλικους που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι, ενώ χρησιμοποιείται για να φιλοτεχνηθεί το δίθεν ευαίσθητο προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού, την ίδια στιγμή, ακόμα και σε αυτά υπάρχει περιθώριο να παρακαμφθούν μπροστά στην ανάγκη της προόδου της ποινικής διαδικασίας. Τέτοια εξαίρεση προβλέπεται ακόμα και για το στοιχειώδες δικαίωμα ο ανήλικος κατηγορούμενος να παρίσταται με δικηγόρο σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Μάλιστα, επιχειρείται να εισάγεται ως δίθεν αντιστάθμισμα στην απουσία δικηγόρου την ιδιαιτέρως προβληματική διαδικασία της οπτικοακουστικής καταγραφής της κατάθεσης του παιδιού, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους για την προστασία της προσωπικότητας των κατηγορουμένων. Ακόμα, τα όποια προστατευτικά δικαιώματα προβλέπονται αφορούν μόνο κατηγορούμενους για συγκεκριμένα εγκλήματα με βαρύτερη κατά κύριο λόγο ποινική αντιμετώπιση, αφήνοντας έξω τη μεγάλη πλειοψηφία των υποθέσεων στις οποίες συνήθως εμπλέκονται οι ανήλικοι, όπως οι κλοπές, σωματικές βλάβες και άλλα. Αυτό όμως που κυρίως αφήνεται ανέγγιχτο ή μάλλον συνεχώς χειροτερεύει, είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννάται η παιδική και νεανική εγκληματικότητα. Και γι' αυτό βέβαια δεν βγάζει άχνα κανένας από τους θειασότες του ευρωπαϊκού, του αμερικάνικου, του εν γέννη καπιταλιστικού τρόπου ζωής. Το ίδιο κρύβεται επιμελώς και από όλα τα ντοκουμέντα των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπου μια σειρά αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα, όπως η εγκατάλειψη του σχολείου, η κοινωνική περιθωριοποίηση, αναγορεύονται ως αιτίες της παιδικής εγκληματικότητας και όχι ως συμπτώματα της απείλας του συστήματος που με θέρμη υπηρετείται. Αρκεί όμως η πρόβλεψη μέτρων χωρίς την αναγκαία και αντίστοιχη χρηματοδότηση κρατικών κοινωνικών δομών? Όταν σήμερα είναι γνωστές και δεν αντιμετωπίζονται οι μεγάλες ελλείψεις ή υποστελέχους των κοινωνικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ζητήματα των ανηλίκων? Αρκεί η θέσπιση έστω ελάχιστων δικονομικών εγγυήσεων για την προστασία των ανηλίκων, όταν αυτή δεν εντάσσεται σε μια συνολική αντεγκληματική πολιτική με ευθύνη του κράτους, που θα δίνει έμφαση στην πρόληψη, στη διαπαιδαγώγηση και την ομαλή επανένταξη των παραβατών ανηλίκων στην κοινωνία? Μια τέτοιου είδους αντιμετώπιση σίγουρα δεν χωράει στους μηχανισμούς στάθμισης κόστους-οφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε μπορεί να γίνει ανεκτή σε ένα σύστημα που στο επίκεντρο έχει το καπιταλιστικό κέρδος και όχι την κάλυψη των διευρυμένων λαϊκών αναγκών. Αυτά τα συμφέροντα, λοιπόν, έρχεται να θωρακίσει και η δεύτερη οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τυποποιώντας μάλιστα με ευρύτατες διατυπώσεις αξιόπινες πράξεις εχθρικές για τα συμφέροντα της Ένωσης με αυστηρότατες ποινές. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι επιχειρείται και μάλιστα με σοβαρές ποινικές κυρώσεις, πέρα από τα πρόστιμα που ήδη προβλέπονται, να προστατευτούν τα κεφάλαια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη με βάση τις κύριες πολιτικές της κατευθύνσης σε σχέση, για παράδειγμα, με τις λεγόμενες επιλέξιμες δαπάνες, στερώντας ουσιαστικά ακόμα και την παραμικρή ευελιξία σε σχέση με τη διαχείριση των σχετικών κονδυλίων. Η υπεράσπιση μέσω και της ποινικής νομοθεσίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βέβαια διαδικασία απαραίτητη στα πλαίσια του ενδομονοπωλιακού ανταγωνισμού. Αντίθετα, όχι μόνο κανένα θετικό αποτέλεσμα ή όφελος έχει ή πρόκειται να έχει για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αξιοποιείται για τη λήψη μέτρων στην κατεύθυνση της ποινικοποίησης κάθε φωνής που αποκλίνει από την υπεράσπιση αυτών των συμφερόντων για την καταστολή του ίδιου του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ενώ αξιοποιείται και για περαιτέρω συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάτι βέβαια που, όπως ομολογείται στην αιτιολογική έκθεση, έχει ήδη εισαχθεί στην ελληνική νομοθεσία δυνάμει προηγούμενων οδηγιών. Είστε βέβαια, βλέπετε όλοι σας, ιδιαιτέρως επιμελείς μαθητές σε κάποια τέτοια θέματα. Αυτή τη λογική εξυπηρετεί και ενσωμάτωση μιας ακόμη ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά την επέκταση συμπεριφορών που μπορούν να βαφτιστούν ως σχετιζόμενες με την τρομοκρατική δραστηριότητα, επισύροντας βαρύτατες ποινικές καταδίκες. Αυτού του είδους οι εξελίξεις δεν μπορεί παρά να προκαλούν ανησυχία αν κανείς ανατρέξει στη διεθνή εμπειρία, όπου διαχρονικά με το πρόσχημα της απειλής της τρομοκρατίας περνάνε μια σειρά μέτρα που επεκτείνουν την καταστολή και αξιοποιούνται για να αντιθούν με το περίβλημα της αναγκαιότητας η περιστολή των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αυτή άλλωστε η προσπάθεια αποτυπώθηκε και στις πρόσφατες αλλαγές του ποινικού κώδικα τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και προηγούμενα του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση έβγαινε στα κεραμίδια και διακήρυξε την κατάργηση του τρομονόμου, αλλά τελικά τον ενίσχυσε, εντάσσοντας και νέες πράξεις, όπως το αδίκημα της στρατολόγησης μελών ή της δημόσιας απειλής τέλεσης τρομοκρατικής πράξης και άλλες. Αντίστοιχα, η Νέα Δημοκρατία αφενός διατήρησε τις αντιδραστικές αυτές αλλαγές και αφετέρου πρόσθεσε νέα διάταξη, εντάσσοντας στο τρομονόμο το αδίκημα της πραγματοποίησης ταξιδιού, όταν εικάζεται ότι γίνεται με σκοπό την εκπαίδευση για την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Με αυτή την οδηγία τώρα πάτε ένα βήμα παρακάτω. Τυποποιείται ως αυτοτελές έγκλημα η διοργάνωση ή διευκόλυνση τρίτου να ταξιδέψει, αν κριθεί ότι αυτός είχε σκοπό τη διάπραξη κάποιας τρομοκρατικής πράξης, ακόμα και στην περίπτωση που τελικά δεν διαπραχθεί κάποιο αδίκημα στη χώρα προορισμού. Αναρωτιόμαστε αλήθεια πού θα τελειώσει αυτό το γαϊτανάκι. Σε λίγο θα διώκεται και η παρακολούθηση ταινίας που θεωρείται ότι έχει τρομοκρατικό περιεχόμενο, όταν εικάζεται ότι τη βλέπουμε για να ξεσηκώσουμε τις σύγχρονες μεθόδους. Θα προσφερόταν για διαφόρων ειδών εφιολογήματα η διάταξη αυτή, αν δεν ήταν πράγματι βαθύτατα αντιδραστική και επικίνδυνη. Μια διάταξη που διευρύνει απαράδεκτα το αξιόπινο, ακόμα και για παρασκευαστικές πράξεις.
Και δυστυχώς, οι σκέψεις αυτές δεν έχουν βγει από σενάριο αστυνομικής ταινίας, αλλά αποτελούν ήδη σκεπτικό καταδικαστικής απόφασης, όπου ένα ταξίδι στην Ισπανία αξιολογήθηκε ως ένδειξη ενοχής για εμπλοκή σε τρομοκρατική οργάνωση. Ο κίνδυνος να αξιοποιηθούν τέτοιου είδους διατάξεις σε βάρος του λαϊκού κινήματος δεν μπορεί να αγνοηθεί όταν είναι γνωστή η προσπάθεια των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξουν στον όρο τρομοκρατία κάθε ριζοσπαστική προοδευτική σκέψη που αμφισβητεί αυτό το σύστημα. Είναι φανερή άλλωστε η ανησυχία των κυρίαρχων τάξεων, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο βέβαια και στη χώρα μας, εν ώψη των εργατικών και λαϊκών αντιδράσεων που γνωρίζουν ότι θα προκύψουν από την πολιτική τους και ιδιαίτερα σήμερα που έχουμε ήδη εισέλθει σε μια νέα περίοδο βαθιάς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Παίρνετε όλοι τα μέτρα σας για να θωρακιστείτε απέναντι στην οργή των εργατικών και λαϊκών μαζών που δεν πρόκειται να δεχτούν να πληρώσουν τα σπασμένα και αυτής της κρίσης. Μήπως δεν κάνετε το ίδιο και τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης? Δεν έφτανε ο ήδη πάνωπλος κατασταλτικός μηχανισμός που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις αξιοποίησαν για να στήσουν αγροτοδικεία, μαθητοδικεία, πρώτος διδάξας το ΠΑΣΟΚ, να στείνονται κατηγορητήρια σε βάρος συνδικαλιστών και άλλων διαδηλωτών, στα οποία έχουν βαρύ βιογραφικό και τα στελέχη της σημερινής κυβέρνησης? Ήρθε μετά ως καλύτερος μαθητής όλων ο ΣΥΡΙΖΑ να ποινικοποιήσει τις κινητοποίησεις κατά των πληστηριασμών, αφήνοντάς του παρακαταθήκη στη Νέα Δημοκρατία που το αυστηροποίησε για να μπορέσουν ανενόχλητα σήμερα οι τράπεζες να βγάζουν μαζικά στο σφυρί τη λαϊκή κατοικία. Είναι μάλιστα τέτοια η προσήλωσή σας σε αυτό το σκοπό που προνοείται σήμερα, εξαιρώντας αυτά τα αδικήματα από την νέα για ακόμα μια φορά ρύθμιση για πάυση των ποινικών διώξεων που εισάγεται, για μια σειρά άλλες λιγότερο ενοχλητικές αξιόπινες συμπεριφορές. Τα έργα και η μέρη όλων των κυβερνήσεων είναι πολλές και δεν αφήνουν περιθώρια ψυχασμού. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι με τον ίδιο περίεργο τρόπο που τα πρωτόκολλα και περιορισμοί των ειδικών ισχύουν με διαφορετική αυστηρότητα κατά περίπτωση, όπως για παράδειγμα στη γνωστή περίπτωση των αεροπορικών εταιριών, όπου πρόσφατα μάθαμε ότι δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος μετάδοσης του ιού όταν κάθεσαι σε ακριβώς διπλανή θέση στα αεροπλάνα που θα ταξιδεύουν με πληρότητα 100%, όπως βέβαια ανοσία αναπτύσσεται και μέσα στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες χάρη του θαύματος του τουρισμού, μάλλον με παρόμοιο τρόπο εμφανίζεται και εξαφανίζεται και αυτή κατά περίπτωση η αρμοδιότητα των Υπουργών να παρατείνουν τη θητεία διοικητικών συμβουλίων, συνδικαλιστικών οργάνων και άλλων σωματείων για την αποφυγή του συνωστισμού που θα δημιουργηθεί σε ενδεχόμενες αρχαιρεσίες. Στο ερώτημα που σας έθεσα στην Επιτροπή, γιατί πεισματικά αρνείστε να ικανοποιήσετε το αίτημα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, όπως και των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων Δικαστών του Ελεκτικού Συμβουλίου και αυτών των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για παράταση της θητείας τους μέχρι να καταστεί δυνατή και ασφαλής η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους, απαντήσατε ότι δεν έχετε τη σχετική αρμοδιότητα, προσπαθώντας να υποβαθμίσετε το γεγονός. Αναρωτιόμαστε, υπήρχε τέτοια έλλειψη αρμοδιότητας και όταν η κυβέρνηση με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 14ης Μαρτίου στο άρθρο 17 παρέτεινε τη θητεία των διοικητικών οργάνων και συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λύγει κατά τη διάρκεια ισχύως των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού? Όταν με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 30 Μαρτίου στο άρθρο 58 η κυβέρνηση παρέτεινε τη θητεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού? Όταν με την ίδια πράξη νομοθετικού περιεχομένου παρατείνατε τη θητεία των διοικητικών και υποπτικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών και ενώσεων αναγκαστικών συνεταιρισμών, του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπολείπων οργάνων του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος, υπήρχε τότε τέτοια αρμοδιότητα? Όταν παρατείνατε την θητεία των καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και ενώσεων, η αρμοδιότητά σας αυτή δεν εξέλιπε? Γιατί η αρμοδιότητά σας εξαντλείται μόνο στην περίπτωση της Ένωσης Δικαστών? Μήπως γιατί μια τέτοια απόφαση έρχεται κουτί στην ομάδα ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που απ' τη μία βάζει διάφορα προσκόμματα στη διεξαγωγή εκλογών, ενώ αυτή είναι δυνατόν να γίνει σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ που έχουν ήδη εξασφαλιστεί από το Προεδρείο, και απ' την άλλη αποφεύγουν σαν το διάλογο το λιβάνι την παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου?
Γιατί όπως χωρίς περιστροφές έχουν δηλώσει, αυτό που επιδιώκουν είναι να οδηγηθεί σε λήξη η θητεία του νόμιμα εκλεγμένου και με ευρύτατη πλειοψηφία σημερινού Προεδρίου, ώστε να ζητήσουν το διορισμό από το Δικαστήριο Οδωτής Διοίκησης, ελπίζοντας με αυτόν τον τρόπο στον έλεγχο του Προεδρίου. Πώς αλλιώς εξηγείται αυτή η κατά περίπτωση διαφοροποίηση, αν όχι γιατί στοχεύει στη στήριξη αυτής της απαράδεκτης πραξικοπηματικής αντικατάστασης του δημοκρατικά εκλεγμένου Προεδρίου με ένα άλλο, περισσότερο φιλικό και επιθύμιο προς την κυβέρνηση. Αυτού του είδους οι μεθοδεύσεις κάνουν για ακόμα μια φορά ξεκάθαρο πόσο κενές περιεχομένου είναι οι διακηρύξεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όπως και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων οστικών κομμάτων που κυβέρνησαν παλιότερο για δίθεν σεβασμό της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Σταματήστε λοιπόν τη χιλιοπαιγμένη παράσταση, γιατί όλοι σας υπήρξατε εραστές του ελέγχου όλων των αρμών της εξουσίας. Αυτή την εξουσία, άλλωστε, εκτός των άλλων, προσπαθείτε να θωρακίσετε από κάθε είδους τριγμούς, ενισχύοντας τους ποινικούς και κατασταλτικούς μηχανισμούς απέναντι σε κάθε φωνή διεκδίκησης και αμφισβήτησης αυτού του συστήματος. Για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, είμαστε αντίθετοι επί της αρχής με το παρόν νομοσχέδιο. Θα τοποθετηθούμε αναλυτικά και στην κατάρθων συζήτηση και για τις τροπολογίες που καταθέσαμε. Ευχαριστώ.